σήμερα να μην ευχαριστήσω, γιατί αυτές τις τρεις χρονιές, αν δεν είχαμε τη βοήθεια του Δήμου Νάουσας με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων, την συνδιοργάνωση, αλλά και ό,τι άλλο ζητήσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πιστεύουμε με τη βοήθεια του Δήμου θα τελειώσει και αυτό που προσπαθούμε, που είναι η συντήρηση των βιβλίων, αλλά και ο εκθεσιακός χώρος στο μουσείο που θα φιλοξενήσει τα βιβλία. Η δουλειά να επανέλθουν τα βιβλία στην αρχική τους μορφή. Ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες που βοήθησε να υλοποιηθεί αυτό το έργο είναι η βουλευτής μας, η Φρόσο Καρασαρλίδου, που έβγαλε ένα μεγάλο κονδύλιο ώστε να είναι το πρώτο για να εγκατασταθεί εδώ αυτό το εργαστήρι. Δεν θέλω να σας κουλάσω παραπάνω. Θα ακολουθήσουν δύο βραβεύσεις. Μια βράβευση της Ελένης από τον Δήμαρχο Νάουσας για την βοήθειά της για τη διάσωση της βιβλιοθήκης, αλλά και πλέον ότι χαρακτηρίζεται ένας πρεσβευτής αυτής της βιβλιοθήκης στο πολιτιστικό κομμάτι. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο Νάουσας να έρθει να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να βραβεύσει την Ελένη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην τρίτη συνεχή χρονιά κατά την οποία διοργανώνεται αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση με την πρωτοβουλία της Ευξήνου Λέσχης Ποντίου Νάουσας. Είναι πραγματικά η προσφορά του ποντιακού στοιχείου πολύ σημαντική στον πολιτισμό της πόλης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη συμπολίτησά μας, την κυρία Τσαλιγοπούλου, για την συμβολή της σε αυτόν τον ιερό σκοπό, και να διαβεβαιώσω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε πολύ θετικά νέα για την εξέλιξη της κατασκευής ουσιαστικά του εκθεσιακού χώρου που θα στεγάσει, θα φιλοξενήσει μάλλον όλα αυτά τα τόσο σημαντικά κειμήλια που έφεραν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τον μακρινό πόντο. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Φώτη, τον Πρόεδρο, και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την προσπάθεια που κάνουν, και να ευχηθώ σε όλους. Να σας δούμε και εμείς. Είμαι η ντροπή των ποντίων, παιδιά. Μόνο ένα ξέρω, αυτό που λέει. Μόνο ένα στιγμάκι θα σας το πω τώρα για να μην γίνω ρεζίλια πάνω στη σκηνή. Λέει: I ten σε παραπετάνε, I ten σε παραπετάνε, ψηλά σα επουρανιά, ουιαμαναμάν, ουιαμαναμάν. Αυτό, παιδιά, μόνο. Τους ρυθμούς. Πάρα πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι για την πρόσκληση, για την έφεση μου λέσχη, μισή ποντία, μισή Σμυρνιά. Αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ τους φίλους μου όλους που είναι εδώ πέρα, που έχουν εδώ και κάποιες χρόνια να πω τους είδα, και χάρηκα πολύ. Να είμαστε καλά, Δήμαρχε. Ξέρω ότι είσαι κοντά στις τέχνες. Να είστε καλά. Άντε, έτοιμοι! Ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα εδώ και δύο χρόνια στην Εύξηνο Λέσχη Ποντίου Νάουσας. Ιδρύσαμε το Τμήμα Πανελληνίων Χωρών. Αυτή τη στιγμή το τμήμα αυτό έχει 140 χορευτές. Του χρόνου πιστεύουμε να είναι διπλάσιοι. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει η Εύξηνος Λέσχη να τον τιμήσει σήμερα, γιατί ήταν από αυτούς που καθίσαμε σε ένα τραπέζι
και αποφασίσαμε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί ένας πολιτιστικός σύλλογος πρέπει να είναι παντού. Δεν είναι άλλος από το Μάκη τον Καραμίχο. Και η παράδοση και ο χορός για μένα είναι τρόπος ζωής. Από μικρό παιδί έμαθα να αγαπώ και να ζω με τα ήθη και τα έθιμά μας, με τα τραγούδια μας, με τους χορούς μας και με τις παραδόσεις μας. Η Νάουσα βέβαια και ο τόπος μας στον οποίο ζούμε είναι πολύ πλούσια από παραδόσεις και από... και βέβαια έχουμε και το δρόμενο το οποίο όλοι ξέρετε.
Σου σπάθηκε κανένα.